Φίλησε, πέτε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. 12 είναι ο στόχος για την ονομαστική. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας ότι είναι στιγμές ευθύνης, δεν είναι στιγμές στήρας αντιπαράθεσης, είναι η στιγμή που πρέπει όλοι να τοποθετηθούμε ευθέως και χωρίς καμιά περιστροφή απέναντι στο δίλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα, το δίλημα το οποίο δεν προέκυψε μονομερώς ούτε από τις επιθυμίες της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε από τις επιθυμίες μίας ή περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι μια δοκιμασία, η κατάληξη μιας δοκιμασίας, στην οποία συγκρούστηκαν πολλά και διαφορετικά συμφέροντα για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η Ευρώπη λειτουργεί και μπορεί να λειτουργήσει, η ίδια η κυβέρνηση δοκίμασε και δοκίμαστηκε η ίδια πάνω στην αναζήτηση λύσεων σε ένα θέμα το οποίο προϋπήρχε και δεν δημιουργήθηκε από τους τελευταίους 5 μήνες. Και αυτό πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Η κυβέρνηση παρέλαβε το τέλος, το ημιτελές δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο είχε παγώσει η ίδια η διαδικασία αξιολόγησης για διάφορους λόγους που δεν είναι της στιγμής να αναλύσουμε, και μπροστά της είχε ένα μη βιώσιμο σύστημα οικονομικής επιβίωσης της χώρας για το 2015-2018. Να σας υπενθυμίσω ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ήταν μπροστά μας προέβλεπε τη δημιουργία πλεονασμάτων 3,5% το 2015 και 4,5% το 2016, το 2017 και το 2018, μαζί και με κάποιες πολύ ψηλές αποδόσεις των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτά από κοινού θα αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα εξυπηρέτησης 47 δις από το 2015 έως το 2018, 20 δις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 27 στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ένα χρέος δηλαδή, εξόφθαλμα μη βιώσιμο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα την οποία παρέλαβε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έβαλε 3 πράγματα στην διαπραγμάτευση από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρώτο, αναδιάρθρωση του χρέους του 2015-2018, για να είμαι πιο ακριβής, του 2015-2022. Αυτό που είπε είναι πάρα πολύ απλό. Αντικατάσταση αποπληρωμή του βραχυχρόνιου χρέους με μακροχρόνιο χρέος. Ένα νέο δανεισμό, τριακονταετίας ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο θα αντικαθιστούσε τις δυσανάλογες βραχυχρόνιο δανεισμό με μακροχρόνιο. Αυτό θα καθιστούσε το άμεσο πρόβλημα, δεν αναφέρουμε στο μακροχρόνιο, βιώσιμο. Η παρούσα συμφωνία πέτυχε αυτό το στόχο. Δεύτερο θέμα, η μείωση των εξωπραγματικών δημοσιονομικών πλεονασμάτων, το οποίο καλείται η χώρα να παράξει. Και αυτό επιτεύχθηκε. Ήδη από το Μάρτιο, Απρίλιο, τα πλεονάσματα του 3,5% και 4,5% είχαν καταλήξει σε ένα επίπεδο συμφωνίας σε αυτό το οποίο και κατέληξε, το 1, 2, 3, 3,5 δηλαδή για τα επόμενα 4 χρόνια, το οποίο απαιτεί δημοσιονομικές προσαρμογές πολύ ποιότερες, το επαναλαμβάνω, από ό,τι στο παρελθόν. Το τρίτο το οποίο σημαίνει είναι ότι εν εκκρεμότητα από την παλιά κατάσταση υπήρχε ένας τραπεζικός τομέας ο οποίος ήταν επισφαλής και με αρκετά προβλήματα, καθώς δεν είχε διαχειριστεί δεκάδες από τα προβλήματα που έφερνε. Κόκκινα δάνεια και πολλά άλλα. Η παρούσα συμφωνία, και επίσης αυτό περιλαμβάνεται στα συμφωνηθέντα πριν καταλήξουμε στην τελική μορφή, έχει ένα πλαίσιο σοβαρής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα, με προφανώς κάποια χρήματα ανακεφαλαιοποίησης. Εν κατακλείδη, η παρούσα συμφωνία διασφαλίζει, τουλάχιστον με το ύψος των 25 δις που έχουν τεθεί σε διάθεση, την πλήρη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος για όλο το μεσοπρόθεσμο διάστημα, επαναλαμβάνω, και αυτό είναι αποτελεί
το τρίτο σημαντικό στοιχείο θετικό αυτής της συμφωνίας. Συνεπώς, η ιδέα ότι οι τρεις αυτές αρχές δεν λειτουργήσαν, λειτουργήσαν και η συμφωνία στο σύνολο των άλλων πραγμάτων, διορθωτικές αλλαγές κτλ. Είναι μια αρνητική συμφωνία. Ευθέως και χωρίς καμιά περιστροφή. Δεν θα κάνουμε όση και ιδεολογική συζήτηση να κάνουμε. Τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να δημιουργήσουν κανένα αναπτυξιακό δεδομένο. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα δημιουργήσουν, προφανώς κάποιοι που τα συμμερίζονται. Το ερώτημα παραμένει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δύσκολο, το οποίο όμως έχει θετικά στοιχεία, αυτή είναι η δεδομένη βάση, το καθιστά βιώσιμο σε σχέση με το μακροοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί, είναι μια δύσκολη συμφωνία. Από εκεί και πέρα, οι επιλογές είναι δεδομένες, η φυγή από την πραγματικότητα είναι ο χειρότερος σύμβουλος αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με υπευθυνότητα υπέγραψε μια συμφωνία η οποία δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις διάσωσης της χώρας υπό τις δεδομένες συνθήκες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ειδικός αγορητής του ποταμιού. Ελάτε, κύριε Θεοχάρη, ελάτε.